Τον τρόμο βίωσαν δύο 14χρονοι χθες στη Θέρισο, όταν δύο ανήλικοι τους απείλησαν και τους άρπαξαν τα χρήματά τους. Όλα συνέβησαν στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας Μιχαήλ Αρχαγγέλου. Τα παιδιά έκαναν τη βόλτα τους χθες το απόγευμα, αλλά γρήγορα τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή, όταν δύο ανήλικοι 14 και 16 ετών αντίστοιχα τους προσέγγισαν, τους απείλησαν και απέσπασαν μικρό χρηματικό ποσό. Σίγουρα μας προβληματίζει. Γενικότερα η βία ανάμεσα σε ανήλικους και σε νέους ανθρώπους είναι κάτι που προβληματίζει. Είμαι και εκπαιδευτικός και σίγουρα με φέρνει σε δύσκολη θέση, γιατί τα περισσότερα παιδιά εδώ τα ξέρω και νιώθω άσχημα. Εδώ πέρα έρχονται πάρα πολλοί γονείς με τα παιδιά τους και το βράδυ και κάθονται στην αυλή της εκκλησίας. Λίγο πολύ μας σοκάρει όλους, όχι μόνο εμένα. Από την οικογένεια ξεκινάνε όλα. Από εκεί βάζομαι μια άρση. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι δράστες φαίνεται νωρίτερα να προσπάθησαν με τον ίδιο τρόπο να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό από μια ακόμα παρέα παιδιών. Το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, προκαλεί προβληματισμό σε κατοίκους της περιοχής. Όσα χρόνια είμαι στην περιοχή, το έχω ακούσει πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει ποτέ, αλλά πρώτη φορά το ακούω. Οι έφηβοι πλέον είναι ανεξέλεκτοι. Ό,τι παιδεία και αν έχουν από το σπίτι έξω, όταν βγαίνουν έξω από το σπίτι πολλές φορές δεν τηρούν την παιδεία που τους δίνει ο μπαμπάς και η μαμά. Κάνουν τα δικά τους ή παρασύρονται από τις παρέες τους. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μερίδα κατοίκων, καταγράφεται μικροεγκληματικότητα στην περιοχή το τελευταίο διάστημα. Και άλλα περιστατικά έχουν γίνει εδώ, δυστυχώς, στη γειτονιά μας. Πάνε τζάμια, παίρνουν, τα φυτοσκοπούν. Δυστυχώς, πολύ άσχημο το περιστατικό αυτό. Δυστυχώς για τη γειτονιά μας, γιατί ήταν μια ήσυχη γειτονιά και παραμένει ήσυχη. Εδώ με να με έχουν εκλέψει επανειλημμένες φορές. Είδα ένα παιδάκι χτυπημένο από εδώ, από το σχολείο που το χτυπήσανε άλλα δύο παιδιά και μάλιστα έκανε και ο μπαμπάς του καταγγελία. Πότε συνέβη αυτό το περιστατικό? Είναι καμιά δεκαριά μέρες. Πριν λίγες μέρες, όπως καταγγέλει η πολίτης, έπεσε θύμα κλοπής στην επιχείρηση που διατηρεί. Έτρεξα και πήγε το μάτι μου αμέσως στο σιρτάρι. Και κάνω έτσι μια με το που είδα το σιρτάρι, πήρε τα ψηλά. Και λέω τώρα, κι αν έχει κανένα μαχαίρι, κανένα πιστόλι, να κινδυνεύσω να πούμε τη ζωή μου. Με κατάλαβε για λίγα χρήματα. Με έχουν κλέψει και κοπέλες. Οι δύο ανήλικοι δράστες εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές αρχές και συνελήφθησαν, ενώ στα χέρια της Ελλάς βρέθηκε η μητέρα ενός εκ των δύο παιδιών, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.